Συνεχίστηκε την πέμπτη προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσει κατοχή μπάλα και παιχνίδι τακτική. Προ το τέλο τη προπόνηση, αποχώρησε για προληπτικού λόγου εξαιτία ενόχληση στην επιγονατίδα Ινσούα. Το υπόλοιπο αποσιολόγιο του Γιώργου Δόνι είναι λευκό, καθώ όλοι οι παίκτε του τριφυλιού είναι τιμοπόλεμη για το πρόσεχε δέρμπι τη Κυριακή. Κανονικά μπορεί να υπολογίζεται για το Κυριακάτικο δέρμπι με τον Μπάοκ ο Μπαρτ Σέγκεφελτ καθώ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αποφόρτηση λόγω του προβλήματο που αντιμετώπιζε στο γονατό του. Κάτι που μπορεί να συμβεί μετά από συνεχόμενα παιχνίδια. Ασφαλώ και αν το πρόβλημα του Ινσούα αποδειχθεί σοβαρό, αποκτά προβάδισμα στην ενδεκάδα ο Χατζηθεδωρίδη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Ανδρέα Θανασακόπουλου έω το 2022. Ο 19χρονο πατρινό μέσο είναι βασικό τέλεχο στην ομάδα νέων του Παναθναϊκού ενώ έχει καταγράψει και δύο συμμετοχέ στην πρώτη ομάδα κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Το δίδυμο Πούγκουρα-Σέγκεφελτ έχει δέσει πολύ καλά και το εμπιστεύεται ο Γιώργος Δόνης. Για τον Κολοβέτσιο έχει δείξει ενδιαφέρον η τουρκική ομάδα Αγκαραγκουτσού. Οι συζητήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφορούσαν το δανεισμό του παίκτη με οψίων αγορά, αλλά τελικά η συμφωνία χάλασε λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων τη τουρκική ομάδα. Πολύ ζεστό για το ντέρβι τη Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η προπόληση των εισιτηρίων είναι μέχρι στιγμή με διαφορά η πιο ζωηρή της φετινής αγωνιστικής περίοδου και εκτιμάται πως το ΆΚΑ θα βρίσκονται 25.000 φίλοι των Πρασίνων, ίσως και περισσότεροι. Για την ποινή αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Σοφοκλής Πιλάβιο. Τόνισε πως ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες να αγωνιστεί από του χρόνου στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιο, ανέφερε στο SDNA. Χωρίς να θέλω να γίνω σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδα να παίξει το 2020-2021 στην Ευρώπη. Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να στηρίξει το ότι έχει επέλθει κανονικότητα.